Ακολουθούμε λοιπόν τα στρατηγικά βήματα που είχαμε αναπτύξει και στις προηγούμενες εκπομπές, έτσι ώστε να δούμε με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό μερικά δεδομένα που φαίνονται να είναι μόνο του παρόντος ενώ προέρχονται από το παρελθόν. Και θέλουμε τώρα, εφόσον καθορίσαμε ότι ένα νησί έχει σύνορα, ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ζώνες σε ένα νησί, ότι το θέμα το πολιορκητικό είναι αυτή η ζώνη επαφής, ότι σχετίζεται με τα θέματα της εκκλησίας και των μοναστεριών όσο αφορά την διαχρονικότητα, ήρθαμε σιγά σιγά στο πλαίσιο της χρονοστρατηγικής που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε την τοποστρατηγική που λειτουργεί συγχρονικά σε ένα πλαίσιο διαχρονικό, έτσι ώστε να αντιληφθούμε ότι μερικές πράξεις που κάνουμε και προέρχονται όχι μόνο από το παρόν, έτσι όπως νομίζουμε που θα δημιουργήσουν ένα άμεσο μέλλον, στην πραγματικότητα προέρχονται από ένα βαθύτερο παρελθόν το οποίο έχει μεγάλη επιρροή. Άρα ένα πράγμα που μπορούμε να δούμε ακόμα και σε μια πόλη που είναι η Καστρική είναι το θέμα της δική της πολεοδομίας. Όπως ξέρετε, κάναμε και αναφορές και σε άλλες πόλεις. Μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με την πόλη της Βαλέτα στη Μάλτα, όπου θα δούμε ότι το δεύτερο σκέλος της πόλης έχει δημιουργηθεί από έναν αρχιτέκτονα. Και εδώ είναι σημαντικό, τα λέγαμε και προηγουμένως με τον Παντελή, η ιδέα και η σχέση μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή όταν χτίζει. Εδώ ανέθεσαν σε έναν αρχιτέκτονα να κάνει όλη τη δομή του χώρου, του δεύτερου χώρου, σε σχέση με την Βαλέτα, ενώ οι υποδομές θα λειτουργήσουν σχεδόν μετά από έναν αιώνα σε σχέση με τη μεγάλη πολιορκία. Θα πρέπει να φαντασούμε λοιπόν ότι αρχικά έχουμε ένα μικρό χώρο στην περιοχή Μπυργού, ο οποίος θα αναπτυχθεί και σε συνέχεια με το κάστρο που μάλιστα θα πέσει έλμης, θα δημιουργήσει τη μεγάλη πόλη της Βαλέτας και στη συνέχεια θα έχουμε την επέκταση στην περιοχή Φλωριάνας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ανάλογο δεν έγινε, ας πούμε, στο Ηράκλειο. Άρα δεν χρησιμοποιήσαμε αυτές τις δομές και τις υποδομές για να αναπτύξουμε στη συνέχεια μια δομή η οποία θα ήταν μια υπερδομή, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κοιτάξουμε τις αναλογίες. Δηλαδή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η πόλη της Μάλτας έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το 1980, ενώ οι διορθώσεις, οι ανακατασκευές, όλα τα έργα μεγάλου μεγέθους συνεχίζονται ακόμα και τώρα και προβλέπουν ότι θα τελειώσουν το 2016. Που σημαίνει ότι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ξανασκεφτούμε την πόλη μας σε σχέση με το παρελθόν και όταν θέλουμε να το αναδείξουμε, δεν είναι ανάγκη να είναι τελειωμένη όλη αυτή η φάση για να δείξουμε στους άλλους τι θέλουμε να κάνουμε και να καταλάβουν ότι εμείς έχουμε μπει σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, αλλά μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε ήδη έναν προγραμματισμό που πηγαίνει προς μια κατεύθυνση και αυτό να αναδειχθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη η οποία θα μας βοηθήσει και πρακτικά και τεχνικά αλλά βέβαια και οικονομικά για να σκεφτούμε την πόλη μετά από χρόνια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα σκεφτείτε 1980-2015, έχουμε 35 χρόνια διαφοράς και μέσα σε αυτά τα 35 χρόνια διαφοράς όλες οι ανακαινήσεις που έγιναν έγιναν μέσα σε ένα ίδιο πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και ενισχύεται κάθε χρόνο και έχουμε ακριβώς το ανάλογο που έχει γίνει στη Ρόδο που έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας το 1988. Όλες οι αναλύσεις που κάνουμε δεν τις κάνουμε μόνο για να μελετήσουμε το πλαίσιο της ιστορίας, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία βέβαια μελετάται από τους ιστορικούς, αλλά θέλουμε να κοιτάξουμε και την ιστορία του μέλλοντος. Αυτό ανήκει στον τομέα της στρατηγικής. Η στρατηγική έχει την ικανότητα, αναλύοντας το παρελθόν, να δημιουργήσει νοητικά σχήματα για το μέλλον και να αναδείξει ότι το παρόν είναι απλώς μια ζώνη επαφής, στην οποία δεν πρέπει να δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία όσο νομίζουμε όταν το κοιτάζουμε κοινωνικά, αλλά να κοιτάξουμε τι γίνεται σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το σταθμό όσοι κοιτάζουν
και τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά ότι όταν κάνουμε ανακοινήσεις, διορθώσεις στα μοναστήρια ή στις εκκλησίες, είναι πράγματα που χρειάζονται ένα βάθος χρόνου, τα οποία θα λειτουργήσουν μερικές φορές μετά από δεκαετίες, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η έννοια της συνέχειας για να λειτουργήσουμε ορθολογικά. Αυτή η έννοια της συνέχειας θα εμφανιστεί στην χρονοστρατηγική όχι μόνο ως θέληση αλλά και ως ανάγκη. Δηλαδή, στη στρατηγική, επειδή θα υπάρχει το πλαίσιο των επιθέσεων και της άμυνας, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια κατάσταση σε φάση ειρήνης και να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι ώστε να λειτουργήσουμε ορθολογικά όταν θα υπάρχει μια ανάγκη η οποία θα είναι πολύ κρίσιμη. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε συχνά είναι ότι όταν βλέπουμε τα τείχη σε μια καστρική πόλη, έχουμε την εντύπωση ότι υπήρχαν πάντα εδώ, ενώ πρέπει να καταλάβουμε πρώτον ότι δεν υπήρχαν πάντα και το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι χτίστηκαν σε περίοδο που δεν είχε πόλεμο, για να προετοιμαστούν για να υπάρχει μια άμυνα. Όταν έχετε μια άμυνα που κρατάει 21 χρόνια, θέλει να πει ότι έχετε βάλει υποδομές οι οποίες υποστήριξαν μια δομή, η οποία στη συνέχεια έγινε υπερδομή γιατί άνοιξε το βάθος του χρόνου. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το θέμα με τους προμαχώνες, τις κουρτίνες, τα μπαστιόνια, τους καβαλάριδες, ουσιαστικά βλέπουμε ότι είναι υποδομές που είναι φτιαγμένες για να έχουν ένα πάχος χρόνου. Άρα θα ήταν σωστό και σε θέμα του σεβασμού προς τους προηγούμενους αλλά και για τους επόμενους να σκεφτούμε ότι είναι δύσκολο σε έναν χώρο να δημιουργήσουμε ιστορία. Άρα το πλαίσιο της Κρήτης έχει ένα τεράστιο ιστορικό υπόβαθρο, αλλά είναι πολλοί που θεωρούν ότι απλώς επειδή περπατάνε πάνω στην Κρήτη φτάνει. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο συμβάλλουν στο αυτόν τον αγώνα της συνέχειας και από μια προηγούμενη κατάσταση πηγαίνουν σε μια επόμενη. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω μερικά παραδείγματα πολύ χειροπιαστά. Είχαμε μιλήσει ήδη για την Κρίνη Μοροζίνη, θα ήταν καλό να μιλήσουμε και για το υδραγωγείο. Το υδραγωγείο Μοροζίνη υπάρχει και έγινε για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι ωραίο να αντιστέκεται σε μια πόλη που λειτουργεί πολύ ορκιδικά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια τροφοδοσία σε επίπεδο νερού. Δηλαδή, όπως είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές, είπαμε ότι η θάλασσα λειτουργεί ως τάφρος, λειτουργούν τα τείχη ως ασπίδες και μετά έχουμε και το θέμα της τροφοδοσίας σε νερό. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία, κατάφεραν ουσιαστικά σε ένα χρόνο να δημιουργήσουν ένα υδραγωγείο, το οποίο υπάρχει ακόμα και τώρα και θα ήταν καλό να το προσέχουμε, γιατί αυτό το υδραγωγείο είναι αυτό που βοηθούσε την πόλη να αντέξει. Και όταν έγινε η πολιορκία, βέβαια, από τα πρώτα πράγματα που έκαναν οι πολιορκητές ήταν να χτυπήσουν το υδραγωγείο και μάλιστα σε κάποια φάση να δηλειράσουν και ένα κομμάτι, έτσι ώστε να υποβαθμίσουν τις θέσεις των αντιπάλων. Υπάρχουν πολλές πόλεις στον κόσμο και μπορούμε να πάρουμε ακόμα και σε αυτό το επίπεδο το παράδειγμα της Μάλτας, όπου βλέπουμε το υδραγωγείο ζωντανό. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να τη χρησιμοποιούν το υδραγωγείο για το θέμα της σύντρευσης ακόμα και τώρα. Βέβαια, είναι μέσα σε σωλήνες οι οποίοι είναι σωματωμένοι στο υδραγωγείο, χωρίς όμως να χαλάνε το υδραγωγείο, και το χρησιμοποιούν και αρχιτεκτονικά, άρα δεν καταλαβαίνει κανένας τι άλλο γίνεται. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχει διατηρήσει τη λειτουργικότητά του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι ουσιαστικά είναι το ανάλογο που λέγαμε με το κάστρο. Πρέπει να φανταστούμε ότι το κάστρο που έχουμε στο λιμάνι δεν πρέπει να είναι απλώς ένα μουσιακό έκθεμα. Οτιδήποτε γίνεται στο θέμα της χρονοστρατηγικής σχετίζεται με τη ζωή. Πρέπει να υπάρχει μια ζωντάνια, πρέπει να υπάρχει μια χρήση και αυτή η χρήση να σχετίζεται με τον χώρο, να τον αξιοποιεί και να τον αναδεικνύει. Άρα, για όσους είναι πιο παλιοί σαν εμένα, θυμάστε ότι σε κάποια φάση γινόταν και παραστάσεις ακόμα και στο κάστρο. Θα ήταν καλό να ξαναπεράσουμε σε αυτό το στάδιο. Θα γίνει, έχουν γίνει πολύ ωραίες ανακαινήσεις. Θα το δούμε και ζωντανά και ελπίζω όλο αυτό το πλαίσιο να είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, έτσι ώστε να ενσωματωθεί και σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που έχει σχέση με το 2019, η ημερομηνία θα είναι η επέτειος για τα 350 χρόνια από το 1669. Άρα βλέπετε ότι σιγά σιγά χτίζουμε ακόμα και μέσα
στην πόλη σε επίπεδο τοπικής στρατηγικής τα δεδομένα μιας μεγάλης στρατηγικής που αφορά την Μεσόγειο. Μιλούσαμε προηγουμένως και για το Κόρσο από το 1571 μέχρι το 1669. Θα έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της Κρήτης, αλλά είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ευρώπης. Που σημαίνει πρακτικά, για όσους κοιτάζουν και αυτό το θέμα, ότι δεν πρόκειται μόνο και μόνο για μια τοπική προσέγγιση, αλλά μια ολική, και όταν ενσωματώνουμε τα στοιχεία της χρονοστρατηγικής μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ολιστική προσέγγιση. Θα ήθελα να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάμε. Αν σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά τα νησιά στα οποία αναφερθήκαμε, την Κύπρο, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Μάλτα, θα μπορούσαμε να φαντασούμε ένα κοινό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει αυτές τις πόλεις που έχουν έναν συσχετισμό ιστορικό, και είναι ένα ιστορικό συσχετισμό που δεν οφείλεται μόνο και μόνο στο γεγονός ότι έγιναν απομονωμένα μερικά πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα έγιναν με μια έννοια της συνέχειας. Κάθε κίνηση είχε μια επίπτωση πάνω στην άλλη, και σε αυτό το πλαίσιο, όπως βλέπετε π.χ. για την ναυμαχία της Ναυπάκτου, έχουμε κάθε χρόνο επαιτειακές γιορτές. Παντελή, φαντάζομαι ότι το ξέρεις. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι το ανάλογο και με την Αμόχωστο, αλλά στην Κύπρο, και με τη Ρόδο, την πόλη της Ρόδο στη Ρόδο, και με την Βαλέτα στη Μάλτα, αλλά βέβαια και εδώ, στην Κρήτη, ειδικά με τον Χάντακα, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά βέβαια και με τη Φορτέντζα στο Ρέθινο και στα Χανιά. Όλο αυτό να είναι σε ένα κοινό πλαίσιο, όπου πρέπει να φαντασούμε ότι κάθε νησί νιώθει ότι σχετίζεται με το άλλο μέσω της θάλασσας και του χρόνου. Και αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει ένα δίκτυο, θα το λέγαμε πολιορκητικό, πιο σταθερό, που να επιτρέπει ακόμα και σε επίπεδο επαιτειακών εκδηλώσεων να υπάρχει ένα συσχετισμός μεταξύ όλων αυτών των πόλεων, και μπορούμε να φανταστούμε άνετα ότι μπορεί να υπάρξει και μια συνέργεια που θα μας επιτρέψει να αναδείξουμε αυτό το ιστορικό παρελθόν και για το μέλλον, γιατί όταν καταλάβουν όλες αυτές οι περιοχές ότι σχετίζονται ιστορικά, θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούν ότι μπορεί και να σχετίζονται και μελλοντικά. Άρα βλέπουμε ότι μερικά πράγματα που αναλύουμε σε επίπεδο της Κρήτης, ακόμα και αν είναι στα επίπεδα τα εισαγωγικά, μας επιτρέπουν να δούμε ότι το πάχος του χρόνου είναι πιο μεγάλο από το παρόν, ξεχυλίζει στο παρελθόν και στο μέλλον, και κατά συνέπεια αναδεικνύει επεκτάσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Και μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, ότι σε εκείνη την περίοδο, όπου θα έχουμε βέβαια και τον Ελ Γκρέκο, όπου θα έχουμε βέβαια και τον Κορνάρο, γιατί μιλάμε για εποχές που είναι πολύ κοντινές, και πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα που το λέμε ακόμα και όταν διαβάζουμε τον Ερωτόκριτο, ότι θεωρούμε ότι έχει γραφτεί πριν το 1648, επειδή δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θέμα της μεγάλης περιοχής τοπικά. Αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά ότι βλέπουμε πια όχι τοπικά αλλά ολιστικά την Μεσόγειο, και τότε θα δείτε ότι εμφανίζεται μια διαχρονική οριζόντια στρατηγική. Η ουσία της προέρχεται βέβαια από τους Άγιους Τόπους, άρα είναι καθαρά το θρησκευτικό στοιχείο, και συνεχίζει έτσι οριζόντια: Άγιους Τόπους, Κύπρος, Ρόδος, Κρήτη και Μάλτα. Αυτά τα νησιά, άμα τα συνδέσετε με τους Άγιους Τόπους, θα καταλάβετε ότι ουσιαστικά είναι Άγια προγεφυρώματα. Και έχει ενδιαφέρον όταν το κοιτάζουμε με μια χριστιανική προσέγγιση, όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την περίοδο, που έρχονται βέβαια και από διαμάχες θρησκευτικό επίπεδο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανήκει σε ένα κοινό παρελθόν, στο οποίο έχουμε μια μεγάλη δράση. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αναλύουμε καλύτερα σε βάθος χρόνου την ύπαρξή μας σε ένα νησί, τότε καταλαβαίνουμε και τι θα γίνει στο μέλλον.
γιατί πολύ συχνά αυτοσχεδιάζουμε και δεν προγραμματίζουμε, δεν σκηνοθετούμε. Και επειδή είχαμε τη χαρά να το δούμε και ζωντανά, ακόμα και σε μια παράσταση που οργανώθηκε από τον Δήμο του Ηρακλείου σε σχέση ακριβώς με την πολιορκία του Χάντακα, να δούμε ότι μπορούμε να έχουμε πολλά στοιχεία μαζί, τα οποία είναι και καλλιτεχνικά και ιστορικά και αφηγηματικά και στρατηγικά, να ζουν σε έναν ίδιο χώρο, όπως θα μπορούσε να είχε γίνει και σε παλαιότερες εποχές. Και αυτό μπορεί να το καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι και ένα σημείο έναρξης σε το τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Τώρα, όταν κοιτάζουμε πιο συγκεκριμένα την κατάσταση σε επίπεδο χρονοστρατηγικής, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τα μπαστιόνια, όταν τα κοιτάζετε μόνο και μόνο τοποστρατηγικά, δηλαδή απλώς τοποθετημένα, και κοιτάζετε ποιος είναι μαζί με τον άλλον, δηλαδή συνήθως είναι ο διπλανός, δημιουργούν ένα δίκτυο που είναι πιο δυνατό από μια λυσίδα. Τώρα, άμα σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται σε βάθος χρόνου, άρα είναι μερικά στοιχεία που έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν εμφανιστεί, αλλά έχουν ανακαινιστεί, και πρέπει να καταλάβουμε ότι σε βάθος χρόνου έχουμε το ανάλογο θέμα που βλέπουμε σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που κάνουμε πάνω σε ένα σκακιστικό χώρο. Παίρνετε 4 πιόνια. Το ξέρω τώρα ότι σας παιδεύω, ότι πρέπει να φανταστείτε στο ραδιόφωνο μια σκακέρα 8x8, να βάλετε 4 πιόνια που να είναι μόνο και μόνο σε μία πλευρά, τα οποία να τοποθετούνται ας πούμε σε μαύρα τετράγωνα, να βάλετε τον μαύρο αξιωματικό που είναι σε μαύρο τετράγωνο από την άλλη πλευρά, και να φανταστείτε το εξής πρόβλημα. Επειδή έχω τη χαρά να βλέπω και το βλέμμα του Παντελή όταν το λέω, γιατί μπορώ να σας φανταστώ και εσάς. Το εξής πρόβλημα είναι ως μία πρόκληση. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ο αξιωματικός πρέπει να πάει απέναντι με κινήσεις αξιωματικού στο σκάκι, ενώ τα πιόνια πρέπει απλώς να τον εμποδίσουν, τα οποία όμως κινούνται μόνο διαγώνια και δεν μπορούν να πάνε ποτέ πίσω. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν θα κάνετε αυτή την άσκηση, θα δείτε ότι θα έχετε την εντύπωση ότι ο αξιωματικός κερδίζει πάντα. Αλλά θα μου πείτε, είναι λογικό, έχει μεγάλη ταχύτητα, τα πιόνια κινούνται πολύ αργά. Αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να αποδείξουμε μαθηματικά ότι τα πιόνια κερδίζουν πάντα και ο αξιωματικός δεν περνάει ποτέ. Γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό? Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να έχετε 4 προμαχώνες. Έχετε έναν μεγάλο εισβολέα που είναι ο αξιωματικός. Όσο οι προμαχώνες κρατάνε ο ένας τον άλλον και πηγαίνουν με μια ταχύτητα που μπορεί να τους δημιουργήσει ένα δυναμικό πεδίο δράσης, αυτό επιτρέπει να εγκλωβίσουμε πολύ εύκολα τον αξιωματικό, ο οποίος έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά έχει ένα θέμα, είναι μόνος του. Ενώ τα μπαστιόνια είναι πολλά. Άρα, άμα κοιτάξετε τα μπαστιόνια της πόλης, ειδικά του Χάντακα, θα δείτε ότι έχουμε μια εφτάδα. Και έχει ενδιαφέρον, άμα το κοιτάξουμε ορθολογικά, να δούμε ότι το κάθε ένα μπαστιόνι έχει ένα όνομα. Αρχικά θεωρούμε ότι τα μπαστιόνια, το να έχουν όνομα, δεν είναι τόσο σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να θυμηθείτε ότι μερικά ονόματα, εκτός από τα ιστορικά καθαρά, όπως είναι το μπαστιόνι Βιτούρι, σχετίζονται βέβαια με τη θρησκεία. Και αυτό εξηγείται με έναν πολύ απλό τρόπο, είναι ότι όταν κάποιος υπερασπίζεται μια δομή, όταν κάποιος υπερασπίζεται μια εκκλησία ή ένα μοναστήρι που έχει ένα όνομα το οποίο είναι Άγιο, το υπερασπίζεται κάνοντας πολύ πιο εύκολα υπερβάσεις από κάτι που δεν θα ήταν μια υπέρβαση και θα ήταν απλώς ένας αγώνας. Η υπέρβαση πώς γίνεται? Είναι ότι όταν πιστεύεις πραγματικά, και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ένα πράγμα, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε. Η ελπίδα δεν είναι πίστη. Η πίστη είναι πολύ πιο δυναμική. Είναι, παράγει ένα έργο. Η ελπίδα περιμένει ένα έργο. Και το θέμα είναι ότι αν πιστεύουμε πραγματικά, στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι για να υπάρχει μια συνέχεια του έργου, πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτόν τον αγώνα και όχι απλώς να τα περιμένουμε. Όταν το κάνουμε αυτό, όπως το κάνετε και εδώ μέσω του ραδιοφώνου, υπάρχει ένα έργο το οποίο παράγεται, το οποίο δίνει δυνάμεις στους άλλους, το οποίο όταν το ακούν οι άλλοι ενθαρρύνονται και μπορεί να παράγουν ένα άλλο έργο, και υπάρχει έτσι μια συνέχεια. Είναι το ίδιο που λειτουργεί στην
χρονοστρατηγική αλλά και στην πολιορκητική. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι πρέπει να φανταστείτε, ας πούμε, ότι κάθε μπαστιόνι είναι ένας οπλίτης, το οποίο κουβαλάει μια σπίδα, και αντί να κουβαλάει μια σπίδα που προστατεύει μόνο τον εαυτό του, προστατεύει το επόμενο. Αυτό τα μπαστιόνια είναι φτιαγμένα για να κοιτάζουν τους άλλους. Άρα όλη η ιδέα είναι ότι πώς να μεταφέρουμε μια δυσκολία από τον ένα στον άλλον, και αν μπορούμε να μεταφέρουμε τη δυσκολία μόνο σε ένα άτομο το οποίο μπορεί να την αντέξει, θα τη μεταφέρουμε και μετά θα νικήσουμε σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια δομή δυναμική, μια δομή χρονική, που μας επιτρέπει να αντέξουμε σε βάθος χρόνο χτυπήματα τα οποία είναι τοπικά και βασίζονται στην κυριαρχία του χώρου. Αυτό που έγινε εκείνη την εποχή, τώρα μιλάω πιο πολύ για το θέμα της πολιορκίας, είναι ότι υπήρχε μια αντιπαράθεση σε ένα πλαίσιο εκδίκησης λόγω της ύπαρξης του στοιχείου της Μάλτας ακόμα και στην Κρήτη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός, είναι ότι η Κρήτη είναι πολύ πιο ανατολικά από την Σικηλία και από την Μάλτα. Αυτή η μετακίνηση μέσα στον χώρο επιτρέπει, όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση η οποία δεν λειτουργεί σε πλαίσιο ξηράς, ούτε από τη μία πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της Ισπανίας, ούτε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Αυστρίας, να λειτουργήσει σε επίπεδο στρατηγικό μέσα στη θάλασσα. Τότε βλέπουμε ότι ο ρόλος της Κρήτης είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί κλειδώνει την περιοχή, όπως είχαμε πει για το Αιγαίο, με τα νησιά που έχει από τις δύο πλευρές. Παίζει έναν ρόλο διαχωριστικό. Από πάνω έχουμε το Αιγαίο, από κάτω το Λιβικό πέλαγος, και μπαίνουμε, αν θέλετε, στην μικρή και μεγάλη Μεσόγειο, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ελέγχει μια περιοχή η οποία θα έχει μια αρμοδιότητα τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει η αρμοδιότητα της Κύπρου. Τα προβλήματα που βλέπουμε ακόμα και τώρα, όταν εξετάζουμε αυτές τις περιοχές, βλέπετε ότι ακόμα και τώρα έχουμε κατοχή στην Κύπρο, ενώ δεν έχουμε κατοχή στην Κρήτη. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα σκεφτείτε ότι η κατοχή που υπάρχει στην Κύπρο δεν σχετίζεται μόνο και μόνο με τα γεγονότα που ονομάζουμε την αρχή του Κυπριακού, αλλά αρχικά σχετίζεται με τα δεδομένα που αρχίζουν το 1571. Άρα αν θέλαμε να κοιτάξουμε ορθολογικά και χρονοστρατηγικά αυτά τα δεδομένα, το 1974 δεν θα τα σχετιζόταν με το 1960, όπως έχουμε την εντύπωση, αλλά περισσότερο με την μη ύπαρξη του 1923 και την λύθη του 1571. Άρα έχει ενδιαφέρον κάτι που μπορεί να συσχετιστεί και με τα δεδομένα της Κρήτης, θα το αναλύσουμε βέβαια σε άλλη εκπομπή πιο συγκεκριμένα, είναι ότι η απελευθέρωση της Κρήτης θα γίνει πολύ αργότερα από την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Όμως αυτό που δεν βλέπουμε είναι ότι η απελευθέρωση της Πελοποννήσου, τουλάχιστον η πρώτη απελευθέρωση, έγινε ακριβώς από το ίδιο άτομο που προστάτεψε τον Χάνδακα, δηλαδή τον Μοροζίνη, γιατί είναι αυτός που αμέσως μετά το 1669 θα πάει στην Πελοπόννησο, θα απελευθερώσει την Πελοπόννησο από τον τουρκικό ζυγό και θα περάσουμε σε ένα στάδιο που μετά γνωρίζουμε με την δεύτερη κατοχή από την πλευρά της Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πράγματα που δεν συνδυάζουμε απαραίτητα, ουσιαστικά μέσω της χρονοστρατηγικής, όχι μόνο συνδυάζονται, αλλά αποτελούνται από δεσμούς, οι οποίοι δεσμοί, σας υπενθυμίζω, ότι το πρώτο χτύπημα που δέχτηκε ανάποδα η Κρήτη ερχόταν από την Πελοπόννησο, η οποία ήταν κατεχόμενη. Αλλά όταν έρχονται στο Χάντακα, ουσιαστικά έρχονται με εφοδιασμό και τροφοδοσία μέσω Πελοποννήσου, γιατί βέβαια αν η Πελοπόννησος τότε ήταν ελεύθερη, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και γι' αυτό στη συνέχεια σκέφτονται ότι εφόσον δέχτηκαν την επίθεση από εκεί, θα ήταν καλό, εφόσον δεν υπήρχε πια το θέμα της πολιορκίας της Κρήτης, να προσέξουν τι θα γίνει στην Πελοπόννησο, και γι' αυτό μπήκαμε στο πρώτο πλαίσιο της απελευθέρωσης σε επίπεδο τοπικό. Άρα σημαίνει πρακτικά, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι θα ήταν καλό στα νησιά που έχουμε συνδυάσει με τα λεγόμενά μας, να προσθέσουμε βέβαια και την Πελοπόννησο, που έπαιξε έναν ρόλο πολύ σημαντικό σε αυτό το κοινό πλαίσιο. Άρα όταν λέγαμε στην αρχή ότι ένα νησί έχει σύνορα και έχει επαφές και σχέσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι επαφές και οι σχέσεις σε επίπεδο χρονοστρατηγικής μπορούν να γίνουν δεσμοί.
Και ένας από τους κυρίαρχους δεσμούς που έχει η Κρήτη είναι η Κρήτη με την Πελοπόννησο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί πολύ συχνά όταν κοιτάζουμε τα πράγματα μόνο συγχρονικά έχουμε περισσότερο την εντύπωση ότι πρόκειται για μία αντιπαράθεση. Το λέω έτσι τυχαία για το λάδι. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια άμεση σχέση ιστορική, και θα ήταν καλό να το σκεφτούμε ότι αν γίνουν πράγματα το 2019 σε σχέση με την πολιορκία του Χάντακα, θα είναι πάρα πολύ κοντά, ουσιαστικά 2 χρόνια από την επέτειο για την αρχή της απελευθέρωσης της Ελλάδας το 2021. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το δούμε και σε αυτή την περίπτωση, πόσο κοντά είμαστε. Και το άλλο που μπορεί να σας ξαφνιάσει είναι ότι για το 2021 υπάρχει υποψηφιότητα και από τη Ρόδο. Όλα αυτά βέβαια είναι τυχαία, δεν σχετίζονται βέβαια μεταξύ τους όταν τα κοιτάζουμε σε πρώτο βαθμό, αλλά όταν τα κοιτάζουμε σε βάθος χρόνου καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν σχέση με την τύχη, έχουν σχέση με την ανάγκη και ακολουθούν νοητικά στρατηγικά σχήματα που αναδεικνύουν και την περιοχή. Αλλά αυτό που βλέπουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κοιτάζουμε τον ρόλο τον στρατηγικό της Κρήτης, είναι πολύ από εμάς στην Κρήτη που θα θεωρήσουν ότι είναι σημαντικός σε τοπικό επίπεδο. Η Κρήτη, ακόμα όταν θα μιλήσουμε για την μάχη της Κρήτης, έχει μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά η μάχη της Κρήτης, αν την εξετάσουμε ορθολογικά, είναι βέβαια μία ήττα. Αλλά είναι μία ήττα όπως είναι οι Θερμοπύλες. Δηλαδή οι Θερμοπύλες είναι μία ήττα που προετοίμασαν μία νίκη στη Σαλαμίνα, και η μάχη της Κρήτης είναι μία ήττα που προετοίμασε μία νίκη στη Ρωσία. Που φαίνεται απίστευτο, γιατί βλέπουμε πώς σχετίζονται αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα η μάχη της Κρήτης, τώρα μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως καταλάβατε όλοι σας, είναι μία μάχη που χάνεται σε επίπεδο χώρου και κερδίζεται σε επίπεδο χρόνου. Δηλαδή ο χρόνος που προκάλεσαν οι κριτικοί ως καθυστέρηση στο ναζιστικό καθεστώς ήταν πάρα πολύ σημαντικός, διότι ουσιαστικά έφεραν πιο κοντά το χειμώνα. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ένα νησί που λούζεται από τον ήλιο κατάφερε να φέρει τον χρόνο πιο κοντά από το χειμώνα, είναι ένα παράδοξο το οποίο εξηγείται στρατηγικά, αλλά το οποίο δεν μας φαίνεται τόσο κοινό και τόσο φυσιολογικό, ενώ επί της ουσίας είναι το στοιχείο που είχε μεγάλη σημασία. Δηλαδή μερικές φορές όταν ακούμε αναλύσεις σε επίπεδο στρατηγικής και ειδικά από τους ιστορικούς που δεν ξέρουν στρατηγική, μας δίνουν την εντύπωση ότι σχεδόν τα πήγαμε καλά. Αν τα είχαμε πάει καλά, δεν θα το λέγαμε μάχη της Κρήτης, θα το λέγαμε νίκη της Κρήτης, όπως είναι και με τις Θερμοπύλες. Δεν μπορούμε να πούμε τα πήγαμε μόνο καλά στις Θερμοπύλες, γιατί αλλιώς θα ξέραμε ακριβώς τι είχε γίνει μετά. Ουσιαστικά πρέπει όμως να τα συνδυάσουμε. Δηλαδή, αν δεν συνδυάσουμε τις Θερμοπύλες με τη Σαλαμίνα, αν δεν συνδυάσουμε την Κρήτη με τα γεγονότα που έγιναν στη συνέχεια στην Ρωσία, και αν δεν τα συνδυάσουμε μέσα στο πλαίσιο της χρονοστρατηγικής, έχουμε την εντύπωση ότι είναι ανεξάρτητες οντότητες τις οποίες χαρακτηρίζουμε μόνο μέσω της ήττας και της νίκης, ενώ στην πραγματικότητα είναι φάσεις προετοιμασίας, ακριβώς όπως κάνουμε και τώρα, για να σας προετοιμάσουμε για τη συνέχεια.